Είναι η Ερτεβολού και η εκπομπή Ακροβατώντας τα σημάδια του χρόνου. Και στην τηλεφωνική μου γραμμή, τηλεφωνική μας μάλλον, δεν είναι δική μου, δεν την έφερα από το σπίτι μου, είναι ο Χρήστος Αβραμίδης. Μια αγαπημένη μορφή από τους Ζώνα Ρώσα. Τότε στα χρόνια της αυτοδιαχείρισης. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Βασίλη, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εδώ έχουμε ένα βροχερό, έτσι, μια βροχερή ατμόσφαιρα, βρέχει στο Βόλο, δεν ξέρω Θεσσαλονίκη τι κάνει. Η Θεσσαλονίκη έχει ήλιο, αλλά έχει αλήθεια, και τον αέρα, τον αναγκαίο. Να, μια χαρά είναι, το δηλαδή βάζει. Ό,τι πρέπει εδώ πέρα. Ωραία, μια χαρά. Χριστάκο, περάσαν 3 χρόνια από το 13. 2 τα χρόνια της αυτοδιαχείρισης στην ΕΡΤΡΙΑ, επάνω, μιλάω για σένα και για μας εδώ βέβαια. Θέλω να μου πεις σήμερα όλο αυτό το εγχείρημα που είχε γίνει, πιστεύεις ότι πήγε άπατο? Κοίτα, άπατο δεν πήγε, όχι. Κανένας αγώνας δεν πάει άπατο. Είναι μια πικρή γεύση, νομίζω, σε όσους συμμετείχαμε. Τα ίδια λόγια μου είπε και η Χαρή Λέκα πριν από λίγο. Α, μάλιστα, ούτε που να την άκουγα. Και μάλιστα την έλεγα με ένα γλυκό τι γεύση θα έχει και μου λέει δεν ξέρω. Και εγώ τη πρότεινα το νερατσάκι και μου λέει όχι νερατσάκι. Λοιπόν, ναι, γλυκό πικρόλο. Νομίζω ότι το γλυκό έγκυται στη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη ταξική νίκη, για την ακρίβεια, γιατί 2.500 άνθρωποι πήραν πίσω τις δουλειές τους και μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου είναι ασφυκτικό. Ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού και του κεφαλαίου, που πιο πολύ από όλοι οι εργαζόμενους παραπροσλαμβάνει, έτσι. Ναι. Και επομένως, για μας που το ζήσαμε από τα μέσα, αυτό δημιουργεί μία ακόμα καλύτερη αίσθηση, γιατί εμείς ζήσαμε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, υπήρχαν ιστορικές, χρονικές στιγμές, που δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα συνεχιστεί ένα εγχείρημα με τους περισσότερους ανθρώπους μέσα σε αυτό να μην μπορούν να δώσουν φαγητό στα παιδιά τους. Και ξαφνικά βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαναπαίρνουν τη δουλειά τους μετά από αγώνα. Χρήστο, το πίστευες ότι η μάχη αυτή θα κερδιθεί? Έστω, ναι, από ένστικτο. Πίστευα ότι θα κερδιθεί, την ίδια στιγμή όμως που πίστευα ότι θα κερδιθεί κατά το ίμιστο. Είναι μια μερική νίκη, διότι ήμουν βέβαιος ότι η μοίρα της ΕΡΤ θα είναι δεμένη με τη μοίρα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν θα υπήρχαν μνημόνια, δεν θα υπήρχαν χρέη, θα μπορούσε και η ΕΡΤ να παίζει τον ρόλο μιας αδιαμεσολάβητης ελεύθερης συμμετοχής και ενημέρωσης του δημοσίου. Να είναι μια πραγματικά δημόσια τηλεόραση. Ναι. Σε περίπτωση όμως που υπήρχαν μνημόνια, χρέη κτλ. Κτλ. Εκεί πέρα, στο βαθμό που δεν μπορεί πλέον να υπάρξει το κοινωνικό συμβόλαιο, δεν μπορεί να υπάρξει το καρότο, θα πρέπει να υπάρξει το μαστίγιο. Μάλιστα. Και το μαστίγιο δυστυχώς το βιώνουμε όχι μόνο από την ελληνική αστυνομία, αλλά πολλές φορές τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων φτάνουν εκεί που δεν φτάνουν τα γκλόπ των αστυνομικών, όπως έλεγε και ένα σύνθημα κάπως πιο διαφορετικό από αυτό που το είπα. Δηλαδή, συγκεκριμένα αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες με τη λογοκρισία του ρεπουρτάζ για τις κουριές. Τη λογοκρισία του λόγου ενός ιερέα. Ναι, που κόψαν το λόγο από τον ιερέα. Είναι κάτι ντροπιαστικό. Είναι βίαιο, είναι κατασταλτικό στην πραγματικότητα. Γιατί δεν πρέπει τελικά να μιλάμε για... Δηλαδή εκ των υστέρων και όλες τις προηγούμενες επιλογές, οι οποίες υποτίθεται ότι έγιναν για άλλο λόγο. Η κομμένη πρωινή ενημέρωση που υποτίθεται ότι έγινε για την αναδιάρθρωση προγράμματος. Η κομμένη Ζώνα Ρώσα που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί έγινε. Η κομμένη παιδεία σε κρίση και ο κόσμος σε κινήσεις που υποτίθεται ότι έγιναν για νομικούς λόγους. Όλες αυτές οι επιλογές μιας διορισμένης διοίκησης, η οποία ποτέ δεν πάλεψε μαζί μας στην πραγματικότητα, ήρθε καπέλος στη συνέχεια με ένα νομοσχέδιο ΑΕ και καταφέρνει αυτή τη στιγμή να διαφεντεύει τις τύχες της ΕΡΤ. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο μέλλον? Αν δεν υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός μέσα από τις λίγες φωνές που ακούγονται. Κοίταξε Βασίλη, σε ό,τι αφορά αυτό που λες, αισιοδοξώ, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορεί έξω να βρέχει και μέσα στην ΕΡΤ να έχει ήλιο. Στο βαθμό που τα κοινωνικά κινήματα αυτή τη στιγμή είναι πεσμένα, είναι δεδομένο ότι δεν θα επικρατεί αναβρασμός και μέσα στην ΕΡΤ, μέσα στο εργατικό ή εργασιακό κίνημα της ΕΡΤ. Ναι. Τέλος πάντων.
Απλά αισιοδοξώ βλέποντας τις αντιδράσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι της ΕΡΤ οι οποίοι δεν το αφήνουν αυτό να περνάει έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που σιωπούν. Αλλά αυτοί που δεν το αφήνουν να περνάει έτσι, φαίνεται ότι έχουν πολύ ισχυρές συμμαχίες με τα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή τα κοινωνικά κινήματα τους στηρίζουν. Τα κοινωνικά κινήματα βλέπουν ότι αυτά τα δύο χρόνια ο μόνος σταθμός, εντάξει, ο μόνος, αυτός που κατάφερε να βγάλει τα αιτήματά τους, να τους εκφράσει πραγματικά, ναι, ήταν η ΕΡΤ σε ολόκληρη την Ελλάδα, η περιφερειακή σταθμή. Καλά, ναι, η περιφερειακή, αλλά μιλάμε για τηλεόραση. Το αφιέρωμα της Αντένα, έτσι, και το ΕΡΤ Open. Ναι. Επομένως, ναι, μπορούμε να το αλλάξουμε και από μέσα και από τα έξω. Θέλω να σε ρωτήσω ότι τα κοινωνικά συμβούλια πιστεύεις ότι θα παίξουν κάποιο ρόλο, θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο θετικό στην εξέλιξη των πραγμάτων? Τα κοινωνικά συμβούλια με ρώτησες, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά που έχουν ιδρυθεί από τους διάφορους πολίτες και κατά διαστήματα, ναι, βλέπουμε και στην τηλεόραση, ας πούμε, που συζητάνε για τα θέματα, ναι, θετικά ή αρνητικά. Γιατί έχουμε ακούσει και αρνητικά. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κοινωνικά συμβούλια, εντάξει, έχουν διαρθρωθεί με έναν πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο δημοκρατικό τρόπο από ό,τι ήταν τα άσκια, ας πούμε, της παλαιότερης ΕΡΤ. Βέβαια και εκείνα ίσως είχαν ξεκινήσει με έναν τέτοιο τρόπο. Απλά αυτό που δεν με κάνει αισιοδοξό είναι, εντάξει, αυτό που λέει και ο ελληνικός λαός, ότι το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Κοινωνικά συμβούλια τα οποία δεν έχουν κάποια εξουσία που μπορεί να συγκρουστεί με την εξουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου και του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να καταλάβουν με ποιον ακριβώς τρόπο θα καταφέρουν να επιβάλλουν κάτι όταν πραγματικά διακυβεύεται κάτι. Δηλαδή, εντάξει, ίσως θα μπορέσει να υπάρξει μία-δύο εκπομπές, ίσως θα μπορέσει να υπάρξει κάποια παρέμβαση στον δημόσιο λόγο, αλλά όταν θα διακυβεύονται όλα για το τι θα γίνει με τη μοίρα μιας εκπομπής που έχει μια αντικυβερνητική στάση, για παράδειγμα, εκεί νομίζω ότι, όπως λένε πάλι κάποιοι στοχαστές, η βία είναι το τελευταίο επιχείρημα της εξουσίας. Και δεν μιλάω φυσικά για σωματική βία, μιλάω για τη βία του να επιβάλλεις αυτό που θέλεις χωρίς να έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Να παρεμβαίνεις στο μυαλό. Ούτε από την κοινωνία. Να παρεμβαίνεις στο μυαλό. Ναι, εντάξει. Χριστό Αβραμίδη, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έχεις αρχίσει να κάνεις εδώ και 3 χρόνια και που μπορεί τώρα να μην υπάρχει στις οθόνες, αλλά υπάρχει στο διαδίκτυο και πολλές φορές μας ανοίγεις έτσι τις οθόνες των ματιών μας για να βλέπουμε λιγάκι πιο ανοιχτά τα πράγματα και να κοιτάμε και την πίσω πλευρά. Εμείς σας ευχαριστούμε, Βασίλη. Πραγματικά δώσατε μαθήματα αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Μαθήματα τα οποία, όποια και είναι η έκβαση του αγώνα, μένουν στο συλλογικό υποσυνείδητο, μένουν σε εμάς που το ζήσαμε από κοντά και μένουν και στα παιδιά σας. Καλό απόγευμα σου εύχομαι από την ΕΡΤ Βόλου. Γεια χαρά.